Συνάδελφοι, είμαστε σήμερα όλοι εδώ, στην έδρα της ΓΕΣΕΕ, για να διαδηλώσουμε και να φωνάξουμε για άλλη μια φορά σε αυτή τη μαύρη ηγεσία, σε αυτή τη συνδικαλιστική μαφία που υπηρετεί πιστά τους μεγαλοεπιχειρηματίες και το κράτος τους, ότι το απόστημα της νοθείας στα συνδικάτα πρέπει να σπάσει. Ότι θέλουμε συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών. Έξω οι εργοδότες από τα συνδικάτα. Είναι εδώ το υγιές και ζωντανό κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος. Το κομμάτι εκείνο που παλεύει μέρα νύχτα, μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, κόντρα στην εργοδοσία και το κράτος της, κόντρα στις κυβερνήσεις, στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Παλεύει χωρίς να λογαριάζει κόπους και θυσίες. Για την υπεράσπιση των εργατικών συμφερόντων, για να μπουν στο προσκήνιο οι δικές μας ανάγκες και η ικανοποίησή τους, για να ενισχυθεί η οργάνωση και η πάλη των εργαζόμενων, οι μαζικές συλλογικές ζωντανές διαδικασίες στα συνδικάτα, για να συναχθεί το εργατικό κίνημα στην οργάνωση, στη γραμμή και την προοπτική του. Για να μην σέρνονται οι εργαζόμενοι πίσω από τις απαιτήσεις και τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων και της οικονομίας τους. Είμαστε εδώ, όπως είμαστε και στην Καλαμάτα, απαιτώντας να γίνει συνέδριο με πραγματικούς συνέδρους, χωρίς νόθους και εργοδότες. Όπως και εκεί όμως, έτσι και εδώ, η συνδικαλιστική μαφία ΠΑΣ και ΔΑ και ΣΥΡΙΖΑ που ηγείται της ΓΕΣΕΕ σφράγισε τις πόρτες και πήρε τους δρόμους. Από το πρωί το κτίριο της ΓΕΣΕΕ είναι ερμητικά κλειστό, όπως ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου χθες το βράδυ. Ψάχνει η Κόζα Νόστρα του συνδικαλισμού να βρει που θα κρυφτεί για να κάνει συνέδριο fast track. Ψάχνεται πώς θα υλοποιήσει μια δήθεν απόφαση που πάρθηκε από μια δήθεν συνεδρίαση που δεν έγινε ποτέ. Ψάχνει πόρτα-πόρτα στα κόμματα του μνημονίου, στους κρατικούς μηχανισμούς καταστολής, στα αλωτριαμένα μέχρι το μεδούλι ευρωπαϊκά και διεθνή συνδικάτα. Ψάχνει στους μπράβους για να βρει αυτούς που θα την προστατέψουν από τους εχθρούς εργάτες και από τους πραγματικούς αντιπροσώπους που οι εργάτες έστειλαν στη ΓΕΣΕΕ. Κατανοούμε όμως το φόβο του συνάδελφοι όταν αντικρίζουν εργαζόμενους με σάρκα και οστά να διαδηλώνουν και να διεκδικούν. Φοβούνται γιατί όλοι αυτοί θέλουν να μετράνε τους εργάτες ως αριθμούς σε στατιστικές και ως ψήφους σε κατευθυνόμενες ή και κατασκευασμένες αρχαιρεσίες, όπως κάνουν οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις τους. Γιατί όλοι αυτοί είναι διατεταγμένοι στην υπηρεσία των επιχειρηματιών και του κράτους τους. Ήταν και είναι παρόντες στα στρογγυλά τραπέζια του κοινωνικού διαλόγου και στις χαιρετούρες, αλλά από τις αγωνίες και την πάλη των εργατών ήταν και είναι απόντες. Με την υπονομευτική τακτική τους στο εργατικό κίνημα και τους αγώνες, έβαλαν και βάζουν πλάτη στην υλοποίηση όλων των αντεργατικών νόμων, στο τσάκισμα των μισθών, των συλλογικών συμβάσεων, των εργασιακών σχέσεων. Από το 2012 και μετά κάθονται μαζί με το ΣΕΒ και τις άλλες εργοδοτικές οργανώσεις και συνυπογράφουν τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό, γράφοντας τα παλιά τους τα παπούτσια της διεκδικήσης των εργαζόμενων. Μαζί με τα 586 ευρώ όμως, συνυπέγραψαν και την ίδρυση Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου, την οποία προωθούν προς μεγάλη ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης και των επιχειρηματιών που θέλουν να γλιτώσουν από το βραχνά της κοινωνικής ασφάλισης. Τι έκαναν όλοι αυτοί όταν πάνω από 500 συνδικαλιστικές οργανώσεις διαμόρφωναν σχέδιο για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και τις κλαδικές συμβάσεις και διεκδικούσαν την επαναφορά τους? Ανοιχτή υπονόμευση με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ να χαρακτηρίζει εκτός πραγματικότητας, φυσικά για τις επιχειρήσεις και την καπιταλιστική οικονομία, τα 751 ευρώ. Τι έκαναν όταν με νόμο χτυπήθηκε το δικαίωμα στην απεργία? Ανοιχτή απεργοσπασία. Πρόβαλαν και προβάλλουν τη θεωρία ότι η απεργία έχει φάει τα ψωμιά της. Τι έκαναν όταν μπήκε σε εφαρμογή ο νόμος Βρούτσι-Αχτσιόγλου που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την ίδια την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση? Όταν δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφάσισαν απεργιακή κινητοποίηση?
υπονόμευση και παρελκυστική τακτική και έδω. Είναι εχθροί των εργατών και του εργατικού κινήματος. Γι' αυτό δεν θέλουν συλλογικές διαδικασίες. Δεν θέλουν ουσιαστική συζήτηση. Γι' αυτό λειτουργούν με μηχανισμούς και πίσω από κλειστές πόρτες. Γι' αυτό πολεμάνε με λύσα το πάμε που παλεύει στον αντίποδα αυτής της ύψης και της αλωτρίωσης. Ας μη ματαιοπονούν όμως οι εργατοπατέρες εργοδότες. Όσο και αν προσπαθούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα, αυτή είναι πεισματάρα και εξακολουθεί να στέκεται όρθια, με τα πόδια στο έδαφος και το κεφάλι ψηλά. Τα συνδικάτα των εργατών θα τα βρίσκουν πάντα μπροστά τους.